Χριστού μας, της Παναγίας μας και όλων των Αγίων της Ορθοδοξίας, ζει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο ένας και αληθινός Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Στο όνομά Του βαπτιστήκαμε, Αυτόν ομολογούμε, Αυτόν ακολουθούμε, Αυτόν αγαπήσαμε, τον έναν και αληθινό Θεό, τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Πατέρας Υιό και Άγιο Πνεύμα, ένα εστί, ο Ιησούς Χριστός. Στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Συνεχίζουμε να βρισκόμαστε στο δρόμο, κρατώντας το Σταυρό και το Ιερό Ευαγγέλιο του Χριστού μας, υπερασπιζόμενοι την αλήθεια και το Ιερό Ευαγγέλιο, διότι λίγοι ακολουθούν το Λόγο του Χριστού μας. Όλοι οι άνθρωποι, δυστυχώς, έχουν φέρει την πίστη στα μέτρα τους. Ο καθένας έχει το δικό του Ευαγγέλιο με βάση το θέλημά του. Γι' αυτό οι άνθρωποι πέφτουν στην πλάνη, διότι ακολουθήσανε το θέλημά τους. Και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στον δρόμο, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η εντολή του Χριστού μας. Και η Παναγία μας ευλόγησε. Έχω ξαναπεί ότι είμαι αδύναμος, έσχατος, αμαρτωλός και ο χειρότερος ολονών. Με τη βοήθεια όμως του Χριστού και της Παναγίας μας και όλων των Αγίων, έχουμε πιασμένο από τα κέρατα τον διάβολο. Αυτόν τον αρχέκακο, τον μαύρο, τον Παφομέτ, τον έχουμε πιασμένο από τα κέρατα. Σε αυτόν κάνανε υπακοή οι άνθρωποι. Σε αυτόν κάνανε υποταγή οι άνθρωποι. Και με τη χάρη του Χριστού τον έχουμε πιασμένο από τα κέρατα. Οι άνθρωποι λάβανε αφημί, άμκα, κάρτες. Ορισμένοι δημόσιοι υπάλληλοι λάβανε και ηλεκτρονική ταυτότητα. Κάποιοι άλλοι λάβανε ηλεκτρονικό διαβατήριο, πολύ και από το ιερατείο. Βιομετρικά στοιχεία, παλαμοσκόπηση, δακτυλοσκόπηση, ροδοσκόπηση, που είναι χάραγμα. Και τώρα οι άνθρωποι κάνουν και υποταγή σε αυτόν τον μαύρο, το διάβολο, το Βελζεβούλ, τον Παθομέτ, και φοράνε μάσκες. Σε αυτόν κάνουν υπακοή όσοι φοράνε μάσκες, και πολλοί περνάνε και τεστ για να μολυνθούν από αυτόν. Πιο πριν όμως οι άνθρωποι μολύνθηκαν και αρρώστησαν από την αμαρτία, γι' αυτό και τώρα εύκολα υποταχθήκανε σε αυτόν που με τη χάρη του Χριστού τον έχουμε πιασμένο από τα κέρατα και τη βοήθεια της Παναγίας μας. Και πολλοί θα λάβουν και εμβόλια, και όλα αυτά είναι το χάραγμα. Όλα είναι 666, και όπως το έχω ξαναπεί, όλα είναι σφράγισμα. Σε αυτόν κάνουν υπακοή οι άνθρωποι. Ταυτοποιηθήκανε με το 666, γίνανε φορείς του αριθμού, του θηρίου. Όλο αυτό έχει αρνητική επίδραση πάνω στον Ορθόδοξο Χριστιανό, διότι οι Χριστιανοί είναι βαπτισμένοι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και όσοι λάβανε ηλεκτρονικές ταυτότητες, διαβατήρια και περάσανε βιομετρικά στοιχεία, ταυτοποιηθήκανε με αυτό τον κερατά, τον μαύρο, τον αρχέκακο. Και όσοι φοράνε μάσκες παίρνουν μέρος στην παγκόσμια σατανική τελετή, και όσοι περνάνε τεστ, εύκολα αύριο θα πάρουν και τα εμβόλια. Μην πλανάστε, είπε ο Χριστός μας, εγώ ναι νίκηκα τον κόσμο. Ο Χριστός μας νίκησε το θάνατο, νίκησε το διάβολο. Μην κάνετε υπακοή σε αυτό το κράτος, διότι ο άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Αυτός κυβερνάει αυτό τον κόσμο. Αντισταθείτε στην αριθμοποίηση, αντισταθείτε στο χάραγμα του Αντιχρίστου, αντισταθείτε στις μάσκες, στα τεστ, στα εμβόλια. Αντισταθείτε σε ό,τι έχει να κάνει με το 666. Διότι αυτός παίρνει δύναμη όταν οι άνθρωποι κάνουν χρήση τον αριθμό του, γίνονται φορείς του 666. Μετανοείτε, ένας είναι ο αληθινός Θεός, ο Ιησούς Χριστός. Σε Αυτόν πρέπει να κάνουμε υπακοή, διότι Αυτόν ακολουθούμε, Αυτόν ομολογούμε, Αυτόν αγαπήσαμε, τον έναν και αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό.
Αυτόν τον αρνούμαστε. Τον φτύνουμε, τον πατάμε. Διότι είμαστε δούλοι του Χριστού και όχι δούλοι του Αντιχρίστου. Και καμία υποταγή δεν κάνουμε σε αυτόν. Το μαύρο, το διάβολο, τον Βελζεβούλ, τον Σατανά. Τον φτύνουμε και τον πατάμε. Ζει Κύριος ο Θεός, το δυνάμιο και βαζί αιωνίως. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος. Το θηρίο υποχρεώνει όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, ελεύθερους και δούλους, να χαράξουν σημάδι πάνω στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπό τους. Κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει, παρά μόνον αυτός που έχει χαραγμένο το όνομα του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Εδώ χρειάζεται η σοφία. Όποιος έχει μυαλό, ας λογαριάσει τον αριθμό του θηρίου, που είναι αριθμός ανθρώπου. Ο αριθμός του είναι χ, ξι, σίγμα ταφ, 666.